Λοιπόν, πολύ αγαπημένο θέμα. Ξέρετε, όταν ήμουν στην Βοστόνη, ο Μακαρίτης, ο Μπομπ Κρέιν, οι παλιοί θα το θυμούνται, μια από τις ιστορικές ουρολογίες, μου έλεγε, τι θες να κάνεις τώρα που θα γυρίσεις στην Ελλάδα. Λέω, δεν ξέρω, θα δω. Όχι, λέει. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να δεις πού θα βρίσκεται η ουρολογία στα 15 χρόνια. Γιατί, όχι γιατί, γιατί έτσι θα μάθεις τι δεξιότητες πρέπει να αποκτήσεις, έτσι θα μάθεις τι να διαβάζεις, τι να παρακολουθείς. Μια ολόκληρη λοιπόν ζωή, μ' αρέσει να το παρακολουθώ, εντυπωσιάζομαι πραγματικά από τις εξελίξεις και θα μπορέσω μέσα από ένα slide show που θα σας παρουσιάσω, οι διαφάνειες τις έχετε, είναι προσβάσιμες για όλους σας, οπότε έβαλα πολλές, θα τις περάσω πολύ γρήγορα για να τις έχετε απλώς για μετά. Λοιπόν, νούμερο ένα. Έχουμε δύο κόρσες στο Λονδίνο, στο επόμενο Ευρωπαϊκό Ουρολογικό Συνέδριο, τα οποία είναι, είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα τα είδαμε και λέμε τι βλακή αυτά, ας προσπεράσω, ας πάω στην επόμενη σελίδα. Μη τεχνικές δεξιότητες. Και μάλιστα, αν πάμε παρακάτω, θα δούμε ότι το 70-80% των χειρουργικών δεξιοτήτων δεν είναι, το δεξιότητα των χειρουργών δεν είναι τεχνικές. Δεν είναι το πώς χειρουργούμε. 8 στα 10 δικαστήρια για καταδίκες δεν είναι γιατί ξεχάσαμε μία βελόνα μέσα. Στην Αμερική. Και αυτό το αγνοούμε, αδιαφορούμε και δεν το μαθαίνουμε ποτέ ούτε στα πανεπιστήμια. Και ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες? Επικοινωνία, η ομάδα εργασίας, ακόμα και μέσα στο χειρουργείο, τα λάθη που γίνονται, λήψη αποφάσεων, ηγεσία και διαχείριση. Και μάλιστα το πώς θα χειριστείς τα τέσσερα έχει σχέση με τις ηγετικές σου ικανότητες. Και μην νομίζετε ο ηγέτης, εγώ είμαι ο ηγέτης σας. Καμία σχέση με αυτό. Ο ηγέτης σημαίνει τη συμπεριφορά ώστε να πάρεις την απόφαση στον ασθενή σου, γιατί είσαι ηγέτης εκείνη την ώρα του χειρουργείου όταν πας ως ιδιώτης να χειρουργήσεις. Εσύ είσαι ο ηγέτης. Και αυτό δεν το έχουμε αναγνωρίσει ποτέ, δεν το έχετε σκεφτεί κανένα σας. Και δέστε εδώ πέρα άλλο course νέο που βάζει για νέους, λέει. Για νέους, ανεξάρτητα αν θα γίνουν ιδιώτες ή όχι. Leadership. Πώς θα το πετύχετε να αποκτήσετε αυτές τις ικανότητες του αρχηγού, όχι με την έννοια του αρχηγού του κοπαδιού ή του αρχηγού του κράτους ή οτιδήποτε, ή της επιχείρησης. Βλέπετε όλους τους παράγοντες. Έχω τις αναφορές, μπορείτε να πάτε στα άρθρα. Δεν θα μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν, και πώς ακόμα και στη ρομποτική, για να πάρεις το πτυχίο αυτό που δίνεις εξετάσεις, η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία βάζει και τέτοια κομμάτια να ελεγχθείς. Γιατί, κακά τα ψέματα, είναι λίγο σαν την οδήγηση. Έχουμε το θεωρητικό και το πρακτικό και το πώς το ένα μεταφέρει και πώς συμπεριφερόμαστε. Είναι θέμα συμπεριφοράς αυτό που είναι σημαντικό. Και γιατί η απόδοση μας δεν είναι σταθερή. Πώς θα χειριστείς την ημέρα που θα είσαι κουρασμένος? Πώς θα χειριστείς εκείνο που σου συνέβη μια επιπλοκή που δεν την έχεις ξαναδεί? Πώς θα χειριστείς όλα αυτά τα πράγματα? Πώς θα συνεργαστείς με τους γιατρούς τους άλλους? Θα βάλεις φωνές στον γνασιολόγο επειδή εκείνη την ώρα έχει στρες? Να τον επιβαρύνεις για να πάει χειρότερα ακόμα ο ασθενής σου? Κάτι απλά σας λέω. Γιατί υπάρχουν οι ανθρώποι παράγοντες και ξέρετε, η ομάδα είναι η πιο κρίσιμη από ό,τι δείχνουν όλες οι μελέτες. Ξέρει κανένας αυτό? Το ελβετικό τυρί. Ένα μοντέλο που είναι παλιό, είναι, είναι του 2000, με ενός ψυχολόγου καθηγητή. Έλεγε για να γίνει ένα λάθος, για να έχεις μια απώλεια, πάντοτε το σύστημα προσπαθεί να σε προστατεύσει. Και γι' αυτό είναι σαν φέτες ελβετικού τυριού με τις τρύπες. Ούτως ώστε αν περάσει κάτι από εδώ πέρα, να σταματήσεις την επόμενη φέτα, γιατί τα ελλείμματα είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Άρα, αν κάνεις εσύ ένα λάθος, θα σου πει, χάσαμε γάζα η νοσοκόμα. Μετά παρακάτω, και έχουμε πάντοτε διάφορα επίπεδα. Πού γίνεται το λάθος? Όταν περάσει όλα τα επίπεδα προστασίας. Γι' αυτό είναι, αυτό είναι το παράδειγμα του ελβετικού τυριού που έχει πραγματικά βοηθήσει πολύ στην αντίληψη
και στο να βάζουμε ποια είναι τα επίπεδα προστασίας ενός ασθενή, ποια είναι τα επίπεδα προστασίας της δικιάς μας. Βάλτε τη γραμματέα σας, βάλτε στο καθένα στην πράξη του τι επίπεδα ασφάλειας έχει για να ελέγχει, γιατί είμαστε άνθρωποι, μην ξεχνάμε. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι. Και γιατί, βέβαια, δυστυχώς η εκπαίδευση μέχρι εδώ πάει καλά κάπου. Σχολεία, ξεσχολεία, εδώ πέρα. Το να κάνουμε, δυστυχώς, δεν. Και οι προσομοιωτές έρχονται σαν η πρόκληση του αύριο. Δεν είναι του αύριο, είναι του χθες, δυστυχώς, σας πληροφορώ. Έχω μια σειρά από άρθρα που έχω διαλέξει και θεωρώ ότι θα πρέπει να τα δείτε. Πράγματος έχουμε φτάσει στο τέλος του, βλέπω κάτι και το κάνω. Η χειρουργική είναι η τελευταία. Και στην άδεια οδήγησης πας με έναν οδηγό, δίπλα σου συνοδηγό δάσκαλο που έχει φρένο. Εκεί πέρα θα φύγεις και θα πας μόνος σου. Και παίζουμε με ανθρώπινες ζωές. Βλέπετε όλους τους λόγους, θα τα διαβάσετε, αλλά οι επιπτώσεις προσομοίωσης είναι τεράστιες πλέον. Στην χειρουργική και στην ιατρική γενικότερα, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε λίγο. Βλέπετε ότι πλέον τα διάφορα μοντέλα προσομοιωτών που υπάρχουν έχουν γίνει αξιολογήσεις. Υπάρχει από πίσω όχι εμπορικά ποιο να πάρω, ποιο να δοκιμάσω. Υπάρχει curriculum των ειδικευμένων που βασίζεται στην προσομοίωση και ξαναγράφεται. Υπάρχουν προβλήματα, αναλύονται, θα τα δείτε στα διάφορα άρθρα, δεν θα μείνω αυτή τη στιγμή, δεν είναι σκοπός. Αλλά σαφέστατα έχουμε εγκαταλείψει στο παρελθόν την εκπαίδευση που ξέρουμε, δεν μπορείς να μάθεις πάνω στον άρρωστο, πάρτε το απόφαση. Δεν θα γίνεται ποτέ καλή. Η επανάσταση εφαρμόζεται. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι που σας λέω μελλοντολογία. Εφαρμόζεται, έχουμε τα πάντα. Τα πάντα έχουμε. Και είναι τα τρία επίπεδα. Μηχανική, είναι τα υβριδικά μοντέλα και είναι η εικονική πραγματικότητα, virtual reality. Σε τρία επίπεδα. Δέστε, level of evidence, ένα κύριε Μητρόπουλε. Αυτό είπε πριν. Η αξιολόγηση έχει γίνει. Και δέστε εδώ πέρα, 91 validated studies. Έχουμε υλικό ήδη. Δεν είμαστε στα τυφλά. Εδώ πέρα υπάρχει μία αξιολόγηση που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι στην Αγγλία για το training των Άγγλων. Και δέστε των ειδικευμένων ερωτήσεις. Ήταν αρκετό το training που είχατε? Και λένε έτσι και έτσι. Θέλετε και άλλο training σε simulators? Βέβαια. Πολλοί έχουν εκεί, όλοι περνάνε. Τι ποσοστό είχε, βλέπετε τα νούμερα φεύγουνε. Πλησιάζει το 50% που είχανε training με simulator στη Βρετανία. Δηλαδή, και ποιο μοντέλο, έχουμε διάφορα μοντέλα. Για ανοιχτή, για λαπαροσκοπική, για ενδοσκοπική χειρουργική. Ξέρετε, όταν, σαν ειδικευόμενος, πριν 23 χρόνια, πήγαινα κάθε χρόνο ένα χρόνο στο εξωτερικό σε κάπου. Λοιπόν, όλα τα ιδρύματα που είχα πάει, ήταν υποχρεωτικό για τους ειδικευόμενους να πάνε για 6 μήνες να κάνουν έρευνα. Όχι να βγάλουν δημοσιεύσεις. Αλλά για να μάθουν πώς γίνεται, για να μπορούν να διαβάζουν καλύτερα τα papers. Και έπρεπε να παράσουν κάποια βασική έρευνα. Και όλοι, μέχρι και οι δημοσιογράφοι, δεν υπάρχει σχολή σοβαρή που να μην έχει ένα χρόνο έρευνα δημοσιογραφίας. Εδώ πέρα μόνο βγαίνει και λέει: έκανε ρεπορτάζ, έκανα έρευνα. Έτσι, να ξέρουμε μεθοδολογία έρευνα και να καταλαβαίνει το paper. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι μακρινή. Νομίζω ότι η έρευνα είναι κάτι το ακαδημαϊκό κτλ. Μα πώς θα καταλάβεις τι θα έρθω εγώ να σου πουλήσω για καλό paper? Πέστε μου τι θέλετε, έτσι. Και εγώ θα σας βρω ένα paper που να λέει κάτι. Οποιαδήποτε άποψη θα σας βρω. Πώς θα τα αξιολογείς? Εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ότι το BMJ σας έχει για τις παρουσιάσεις πλέον στα συνέδρια οδηγίες, έβαλε πρόσφατα,
για να είναι βίντεο πλέον οι παρουσιάσεις. Γιατί θέλουμε εικόνα. Θέλουμε να κατανοούμε πιο εύκολα. Περνάμε από τη φωτογραφία στην εικόνα. Από το να λέω θα σας βάλω ένα βίντεο και μετά θα συζητάμε γι' αυτό. Έτσι. Δέστε στην Αγγλία ο καινούριος σχεδιασμός. Έχω πει επανειλημμένα ο Ιαν Έρντλεϊ που έκανε όλο το σχεδιασμό, όχι για την ουρολογία, ουρολόγος ο ίδιος, κάποιοι το ξέρετε, αλλά μετά επειδή πέτυχε τόσο πολύ το μοντέλο στην ουρολογία, τον έβαλα να κάνει για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες. Και έχω πει επανειλημμένα, φέρτε τον σαν σύμβουλο να μας δει τι θα κάνουμε. Έχει μια εμπειρία, δουλεύει τώρα πόσα, 8 χρόνια. Και μέσω από αυτή τη δουλειά του το αναγνωρίστηκε και τώρα είναι vice chairman στο Κολέγιο των Χειρουργών της Μεγάλης Βρετανίας. Θεωρείται ένα political, ένα σώμα πολιτικό που πιέζει για αλλαγές σε ένα τέτοιο επίπεδο. Υπάρχουν τα recommendations έτοιμα. Το μέλλον λέγεται, λέμε εμείς εδώ πέρα, ρομποτική χειρουργική. Όλοι θέλετε να μάθετε ρομπότ. Όσοι δεν θέλετε ή δεν μπορείτε, το κατηγορείτε. Το παιχνίδι είναι τελειωμένο. Δεν γίνεται. Ποτέ δεν επέβαλε η ιατρική αυτό που ήθελε η κοινότητα. Ο κόσμος το επιβάλλει. Ποτέ. Ήθελαν μπότοξ και έκαναν όλες οι γυναίκες μπότοξ. Δεν πάνε να ήταν παράνομο. Οι πωλήσεις ήταν εκατομμυρίων δολαρίων. Σιγά μας ενδιαφέρει το FDA approved ή ότι είναι νόμιμο. Εάν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνω εγώ στο σπίτι μου σε τσάι. Τέρμα. Δεν γίνεται. Άμα κάτι το θέλει ο κόσμος, θα γίνει. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Υπάρχουν όλα τα πρωτόκολλα. Έχουν όλες οι μέθοδοι στανταριστεί. Το μέλλον όμως λέγεται ήδη έχει 3.600 Da Vinci πουλημένα, 700.000 επεμβάσεις το 15 με μία αύξηση 15 ετών το χρόνο. Το 1/3 από τα χειρουργεία της Αμερικής. Με ρομπότ σε 5 χρόνια. Και ξέρετε γιατί είμαι τόσο κατηγορηματικός και ο κ. Μητρόπουλος εδώ πέρα με σκοτώσει που είμαι τόσο κατηγορηματικός. Και θα το κάνω λίγο να χαρεί. 92 μηνύσεις ασθενών έχει η Intuitive, μια πολύ κακή εταιρεία που προφανώς το συμφέρον της είναι τα χρήματα και γι' αυτό πατένταρε συνέχεια και έσπαγε τις πατέντες για να το κρατήσει, αλλά ήρθε η άνοιξη, είναι εδώ. Το μονοπόλιο επιτέλους τελείωσε. Όλες αυτές οι εταιρείες βγάζουν ρομπότ. Το ρομπότ θα γίνει κάτι φθηνό, προσιτό για όλους, όπως ήταν η μπανιέρα όταν άρχισε ο λιθοθρύπτης, στο Σπανόγλιο τότε, και μετά έπεσε από το 1 εκατομμύριο στις 300.000. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Έτσι, δέστε τι γίνεται. Σας τα μάζεψα για να τα βρείτε. Αλλά τα ρομπότ μπαίνουν σε όλη μας τη ζωή. Χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας. Χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και τι θα γίνει, θα τρώμε ένας τον άλλον. Αυτές είναι οι λάθος λογικές της ημιμάθειας, οι οποίες με εκνευρίζουν και όλοι βγάζουν πύρινους λόγους, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, η ανάγκη λοιπόν χρειάζεται ένα κορίκλο αυτή τη στιγμή, γιατί έρχεται η επανάσταση, το ρομπότ. Και το κορίκλο ήδη υπάρχουν δημοσιεύσεις που το έχουν στήσει. Το έχει στήσει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Δέστε, το BJU, μέσα από ένα consensus panel, πώς το έχει κάνει. Όλα αυτά έχουν στηθεί. Δέστε πώς μπαίνει μέσα στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης του ειδικευόμενου. Θα μπορούσε να είναι μια πρόταση για την εκπαίδευση. Έτσι μου ήρθε. Καθόμουνα και είπα να είναι ο πρώτος χρόνος εικονικούς ασθενείς μόνο. Εκπαίδευση σε βασικές κλινικές και απεικονιστικές δεξιότητες σε προσωμιωτές. Τα dry labs και τα μοντέλα εκπαίδευσης. Και να δίνεις εξετάσεις στο ύπλος. Δεύτερο χρόνο έρευνα στην ουρολογία και εκπαίδευση σε εργαλεία της ουρολογίας και τη χρήση σε υβριδικούς προσωμιωτές και wet lab. Όλοι θέλετε να κάνετε ρετροσκοπήσεις, όλοι θέλετε, όλοι βάζουμε pigtail. Άμα φέρω εδώ πέρα και βάλω τους ειδικούς εδώ πέρα, βλέπω τον Στέλιο τον Ανακόπουλο και ο Σταύρος Φουγκαριστός, θα έρθει και ο Βαγγέλης Ολιάτσικος κτλ. Να σας κάνουν μια εξέταση, άμα ξέρετε τα εργαλεία, ποια είναι τα σκληρά, τα ημίσκρα, τι είναι καλό, τι κακό, πώς τραυματίζεται, τι κάνει, η μισή τουλάχιστον, η μισή θα κοπείτε. Γιατί ποτέ δεν δεχθήκατε. Εμείς φταίμε που είμαστε υπεύθυνοι του συστήματος, δεν είσαστε εσείς. Τρίτος χρόνος, γενική ουρολογία, κλασική ενδουρολογία, εκπαίδευση με προσωμιωτές, εικονική πλέον πραγματικότητα, αφού έχεις πέρασει από τα dry lab και τα υβριδικά. Υποειδικότητες ο τέταρτος χρόνος. Πέμπτος χρόνος, χειρουργική επέμβαση σε όλο το φάσμα των κλινικών επεμβάσεων
και μετά θα υπάρχει ένας ακόμα χρόνος, άμα θέλει κάποιος να ασχοληθεί με κάτι ιδιαίτερο. Για να σταματήσει αυτό, δεν υπάρχει εκπαίδευση, να παίρνω κάποιο γράμμα, κάποιο email, κάποιο τέτοιο. Κύριε καθηγητά, μπορείτε να μου δώσετε μία υπογραφή για να δώσω εξετάσεις, να κολλήσω και ένα χαρτί στον τοίχο. Δεν θα έχει καμία αξία φυσικά αυτό. Γιατί ξέρω που είσαι και ξέρω ότι δεν έχεις δει τίποτα στην ανδρολογία. Θέλεις να κολλήσεις ένα άλλο χαρτί και το θέλεις τόσο πολύ, με τόσο πάθος, που γίνεται αυτός ο σκοπός. Έχεις πάρει λάθος στη ζωή σου. Δεν θα σε οδηγήσει πουθενά. Κοντά πόδια φτιάχνεις για τον εαυτό σου. Κοντά πόδια. Η χαμένη ευκαιρία του κυρίου Σοφρά. Έτσι είναι ο τίτλος. Ο κύριος Σοφράς προσπάθησε να δημιουργήσει, προσπάθησε να δημιουργήσει αυτό που έχουν στην Αγγλία κάνει αυτοί οι κύριοι. Ένα χώρο για όλους μας που να πηγαίνουμε σαν πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και να εκπαιδευόμαστε σε simulators και να υπάρχουν όλοι simulators. Και αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο. Εμένα πρώτα μου το είχε πει ο Γεράσιμος Αλιβιζάτος. Ότι πάμε να κάνουμε τώρα και το κάνουμε και είχα ενθουσιαστεί. Wow, λέω. Επιτέλους. Ναι, 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 ναι. Δεν έχει γίνει ακόμα. Γι' αυτό το λέω, είχαμε την ευκαιρία. Ας ελπίσουμε ότι θα το κάνει. Τώρα που ίσως βγήκε λίγο λιγότερο και δεν έχει τόσο τη συγγένεια την άμεση. Μακάρι. Εγώ θέλω όλοι οι ουρολόγοι να πιέσουμε γι' αυτό. Ξέρετε τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Μπέστε λίγο να δείτε. Σας το έχω. Δέστε. Εικονική πραγματικότητα που εκπαιδεύουν τα πάντα. Από το πώς παίρνεις το ιστορικό, από το πώς κάνεις ένεση, από το πώς τα πάντα, όχι μόνο χειρουργία, πώς κάνεις ανάνυψη, όλη η ιατρική εκπαίδευση. Και σε βιντεοσκοπού και μετά βλέπεις το βίντεο να δούμε αν το κάνεις καλά και σου λένε στο βίντεο τι λάθη έχεις κάνει. Υπάρχει, δεν είναι φανταστικό, πάτε στο Λονδίνο να το δείτε. Όλο αυτό. Δέστε, μεσία άρμψη κανονικά τα πάντα. Όλα αυτά είναι προσομοίωση της πραγματικότητας. Και πάτε και αισθάνεστε ασφαλείς όταν θα πάτε σε έναν ασθενή και όχι να τρέμει το χέρι σας. Υπάρχουν πλατφόρμες που μπορείτε να εκπαιδευτείτε και στο σπίτι σας. Κάντε το. Εδώ πέρα δίνουν στα παιδιά που θα κάνουν ρομπότ να παίξουν με το ρομπότ, που θα χειρουργηθούν με ρομπότ, να παίξουν με το ρομπότ για να είναι πιο ήρεμα, πιο χαλαρά, να το πάρουν, α, θα κάνω ένα παιχνίδι, να μην φοβούνται και δέστε, κάθεται στο ρομπότ και παίζει. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν προχωρήσει. Υπάρχουν συνεργασίες. Αυτή η εταιρεία που η Vidra που έχει πάρα πολλούς simulators έκανε μια στρατηγική συνεργασία με τη Storch. Για να αρχίσουμε από τα διουρηθρικά και θυλώματα, μην πάμε στα εξωτικά. Σε εισαγωγικά εξωτικά. Εδώ είναι. Δέστε το Euro Mentor, μου λέει ο κύριος Γιανακόπουλος χρόνια πριν, ότι προσπαθούσα επί μία ώρα να το ξεγελάσω και δεν κατάφερα να το ξεγελάσω το άτομο αυτό το μηχάνημα. Είναι πολύ καλό. Προσομοιώνει την πραγματικότητα πάρα πολύ καλά. Το τρυπούσα από εδώ, έριχνα φάρμακο έξω κτλ. Και δεν κατάφερα να το ξεγελάσω. Είναι εξαιρετικό. Η συμπιόνιξη κάνει για Da Vinci. Λοιπόν, και έχουμε και την απεικόνηση που αρχίζει να ανατρέπει τα πράγματα. Έτσι, ήρθε ένας ο Γιάννης Σοκαλάκης που θα το θυμόσαστε και λέει ναι, κάνουμε fusion, λέει ναι και τα λοιπά, έχουμε και MRI τώρα, λέει μας το έβαλα 7 Tesla. Οκ. Αλλάζουν τα πράγματα. Το PSA είναι στα τελευταία του. Έτσι, στα τελευταία του η βιοψία πώς θα αλλάξει, θα σας πω πώς θα αλλάξει. Το μέλλον λέγεται 3D printing. Να σας δείξω ένα παράδειγμα να σας πείσω. Δέστε, πήραν από τις MRI και σχεδίαζαν όλη τη βλάβη αυτή οι κύριοι και το είχαν στα χέρια τους πριν μπουν να κάνουν το χειρουργείο και ήξεραν από πού περνάει το αγγείο, πού να κόψουν, πού να έχουν πρόσβαση και έκαναν μια πολύ δύσκολη επέμβαση, έτσι, που δεν θα μπορούσε ίσως να γίνει γιατί δεν μπορούσαν διαφορετικά να αποφασίσουν τι επέμβαση να σώσουν τον νεφρό. Δέστε εδώ πέρα, ο κύριος Ντασκούπτα, μπόρεσε και έκανε μοντέλο πάνω με 3D printer και όρισε όλη την περιοχή που είχε τον όγκο του προστάτη. Για να ξέρει από πού θα πάει, τι κίνηση θα κάνει και το είχε από πριν στα χέρια του. Ορίστε οι 3D printers, τους έχουμε. Θα σας βάλω ένα βιντεάκι αύριο, όταν θα μπαίνετε από το διάλειμμα για να μην τρώμε ώρα,
πως ο Ατάλα μπροστά στο TEDx έφερε τον Πρίντερ και έφτιαξε ένα νεφρό και τους είπε ορίστε, νάτος, αυτός είναι νεφρός ανθρώπου και θα λύσουμε το πρόβλημα όλων αυτών που έχουν νεφρική ανεπάρκεια και άρα θα χρειαστούμε χειρουργούς και μεταμοσχευτικά κέντρα να αυξηθούν κατά 30 φορές γιατί θα έχουμε νεφρούς στη σειρά από τους 3D printers. Από τη μύτη ξεκινήσαμε και το αυτή και πάμε στους νεφρούς. Βλέπετε όλη τη διαδικασία, δεν θα μείνω. Κύριος Κουτσιλιέρης έχει στο εργαστήριό του, ασχολείται και με αυτό. Μπαίνω στα, απλώς έτσι για να παίρνετε μία εικόνα πώς προχωρούν και εξελίσσονται και οι printers, οι 3D printers. Λοιπόν, και δεν βλέπετε ότι έχω προχωρήσει πολύ. Δεν είναι... Έχω από την άλλη μεριά όλη αυτή η ιστορία με το stem cells. Και τι είναι ουσιαστικά, είναι αυτά που κάνει το βλαστοκύτταρο, αλλά έξω από αυτή τη διαδικασία αυτά να παράγονται SAE. Μας δίνουν άπειρα κύτταρα, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτή η διαδικασία προχωράει. Εκεί στηρίχθηκε αυτό που λέμε regenerative medicine. Και όχι μόνο εκεί, αλλά και σε πληροφορίες τεράστιες. Η μεγάλη επανάσταση με τα big data, παντού, για όλες. Πόσα εμπειρία έχετε, κυριέ μου? 10.000 περιστατικά. Πω, γκουρού είναι αυτό, σωστά? Και λέει ο άλλος, εσείς? Και κοιτάει τον υπολογιστή. 10 εκατομμύρια. Και τότε σταματάς. Αυτή τη στιγμή είναι όλα τα κέντρα, όχι όλα τα κέντρα, αλλά πάνω από 30 κέντρα έχουν καταγραφεί πάνω από 10 εκατομμύρια παραδείγματος χάρη μαγνητικές, οι οποίες είναι όλες με όλη την πληροφορία ύπατος. Και κάνουν τώρα τα διάφορα και βγαίνουν συνέχεια τα papers. Νικάει τους ειδικούς, τους top expert πάνω στο ύπαρ, τους νικάει. Και προχωρούμε. Η εμπειρία η ανθρώπινη καταγράφεται και αξιοποιείται με μία μνήμη που είναι απλησίαστη φυσικά, ούτε καν να σκεφτούμε από τον άνθρωπο. Και τι θα γίνεται, θα βάζεις όλα τα δεδομένα και σου βγάζει διάγνωση απλά. Τόσο σκληρά, ναι, τόσο σκληρά. Και τι θα κάνουν οι ακτινολόγοι, θα κάνουν άλλη δουλειά απλώς. Δεν θα είναι άχρηστοι, αλλά προφανώς δεν θα μπορούν να χτυπήσουν τη διάγνωση. Ήδη δεν μπορούν να χτυπήσουν τις διαγνώσεις σε όλες τις δημοσιεύσεις. Ήδη. Σας βάζω δεδομένα για να διαβάσετε. Περνάω από τα... η μεγάλη ανατροπή στο ρόλο του γιατρού. Θα είναι τα big data, θα κάνουμε άλλη δουλειά. Πρόληψη, διάγνωση, σχεδιασμός, θεραπεία από υπολογιστή. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Μια άλλη φορά θα σας το πω όμως. Έχουμε και τους αισθητήρες των big data, έτσι. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν πού μπλοκάρεις και έτσι μπαίνουν στην εκπαίδευση. Και έχουμε όλα αυτά τα όμικς, τα διάφορα, τα οποία προχωρούν και δεν προχωρούν μόνα τους, έχουμε και το περίφημο CRISPR που γίνεται χαμός. Ξέρετε γιατί γίνεται χαμός? Κόβεις εδώ πέρα με ένα ψαλιδάκι, το παίρνεις, το βάζεις, δένεις, κόβεις ράβεις. Τι κόβεις ράβεις? Για πρώτη φορά μία μέθοδος μας δίνει δυνατότητα να κόψουμε πραγματικά και να ράψουμε το γενετικό υλικό. Με άπειρες επιδράσεις, όχι μόνο στην ιατρική. 4 άνθρωποι που είναι μέσα στο παιχνίδι και είναι υποψήφοι για το Νόμπελ προφανώς αύριο μεθαύριο. Και βέβαια, χθες μόλις, η πρώτη δίκη, γιατί γίνεται χαμός ποιος θα πάρει την πατέντα, την έδωσε σε αυτό το Ινστιτούτο, στο Αμπερικάρικο. Αλλά είναι πολλές δίκες, γιατί ανατρέπει τα δεδομένα πλέον. Κόβεις και ράβεις γενετικό υλικό. Λοιπόν, η επόμενη μέρα στην απεικόνηση φυσικά το έχω πει ήδη με τα 7 Τέσλα. Δεν θα μείνω. Λοιπόν, και όλα αυτά το imaging, δέστε πόσα δεδομένα χρειάζεται για να απεικονίσει. Κρατάει δεδομένα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Θα διαβάζουμε μόνο ένα απόρισμα γιατί θα είναι τόσα. Και εκεί θα καταλήξουμε σε μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ιδίου, του ιδιαίτερου ασθενή. Θα μας πει πολύ ωραία και ο κύριος Κουτσιλιέρης αύριο για την ιατρική ακριβία, καμία σχέση με αυτό, αλλά εξυπηρετεί αυτό αύριο. Ποιο είναι το πρόβλημα? Λοιπόν, περνάμε από αυτό, περνάμε
γιατί Άρης, αυτό είναι οι επιπτώσεις που θα έχει σε μοντέλα υγείας, δέστε το, artificial intelligence. Ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι που εξελίσσεται, με την ιατρική να προστατεί 44%. Και ένα θα σας πω, μόνο αυτά είναι τα startups, εταιρείες που έχουν γίνει για τη τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο για τη τεχνητή νοημοσύνη. Δέστε τι γίνεται. Ένας πανικός επενδύσεων και νέων ανθρώπων με ιδέες που αλλάζουν την ιατρική και θα αλλάξουν την ιατρική. Και εδώ πέρα φτάνουμε μέχρι σε απλές εφαρμογές. Σου λέει βάζεις video games και είναι καλύτερα. Οι ασθενείς δεν πονούνε. Πονούνε λιγότερο από ότι όταν κάνουν αναισθησία. Και ας βάζουμε ένα τρισδιάστατο video game. Να, μια άλλη απλή χρήση της εικονικής πραγματικότητας. Και αν δείτε ποια από αυτές εδώ πέρα θα δείτε πόσο ρόλο παίζουν στην ανατροπή όλα αυτά που σας είπα, το ρομπότ είναι μόνο το 1,64% που το νομίζετε πανάκια. Πόσο θα επηρεάζει την υγεία. Τα big data που σας είπα, 45,9%. Αυτές είναι εκτιμήσεις. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Τα έχουμε όλα. Μπορούμε οι εξελίξεις αυτές να τρέξουμε σε 5 χρόνια. Τι μας λείπουνε? Μας λείπουνε εργατικό δυναμικό πληροφορικάρι. Αυτή τη στιγμή προσλαμβάνεις, άμα είσαι πληροφορικάριος, προσλαμβάνεις από αυτές όλες τις εταιρείες μέσα σε 7 λεπτά από την στιγμή που θα ανεβάσεις το βιογραφικό σου. Στο TEDx, πριν από 15 χρόνια, κάποιος είχε πει πρέπει να γίνουν στα τεχνικά λύκεια κατεύθυνση πληροφορικής, γιατί ήξεραν ότι θα χρειαστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άνθρωποι για να τα δουλέψουν όλα αυτά. Αλλά η δυνατότητα υπάρχει. Να επεκταθεί δεν υπάρχει. Ανθρώπινο δυναμικό. Άμα έχετε παιδιά και σκέψεις τι να τα κάνετε και θέλετε αμέσως να βρουν δουλειά, να τι να κάνουν. Ο κόσμος εκεί πάει. Άρα υπάρχει ένα transformation. Δεν θα υπάρχουν άνεργοι, θα κάνουν διαφορετική δουλειά. Και θα ανοίξουν οι χώρες, γιατί πραγματικά η επόμενη μέρα δεν πιάζει πολύ με τη σημερινή. Αυτό είναι ένα κινούμενο χειρουργείο που πραγματικά ίσως έχει μια φουτουριστική διάθεση και με αυτό θέλω να κλείσω την παρουσίασή μου. Ελπίζω κάπου να σας έδωσα. Πάρτε τις διαφάνειες, κοιτάξτε αυτά που είπαμε. Αυτή θα είναι η ιατρική του αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.